Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε πολύ οργανωμένα, κλείσαμε την AZ, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, είχαμε τον έλεγχο, παίξαμε καλά από τα πλάγια. Χάσαμε τις ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν συνέβησαν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Η AZ ήταν εκείνη που έχασε, η ομάδα που έχασε τις ευκαιρίες, η ομάδα που φαινόταν πιο οργανωμένη. Σε κάποια σημεία οι γραμμές του ΠΑΟΚ δεν είχαν την συνοχή που είχαν στο πρώτο ημίχρονο και αυτό ήταν αυτό που δεν πήγε καλά. Αν τελικά δεν έμπαινε η προσπάθεια του Σαρπικίνη μέσα, θα ήταν δίκαιο να χάσει ο ΠΑΟΚ σήμερα εδώ σε αυτό το παιχνίδι? Το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο, αλλά εμείς δικαιούμασταν αυτό το αποτέλεσμα. Ο Σαλπικίδης σκόραρε και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για τον γκολ αυτό το πέτυχε και τον βαθμό τον οποίο πήραμε, γιατί είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός βαθμός. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο. Στην Ευρώπη ειδικά πρέπει τις ευκαιρίες που δημιουργείς να τις μετατρέπεις σε γκολ. Είναι πολλά τα παιχνίδια στα οποία, σχεδόν όλα, στα οποία ο αντίπαλος έχει 5, 6, 7 σημαντικές ευκαιρίες. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ αυτό? Εμείς δουλεύουμε πολύ σκληρά, δουλεύουμε κάθε μέρα να κρατάμε την νηστεία μας, να κρατάμε το 0 στην άμυνα. Ωστόσο, σε αυτό το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, η AZ δεν δημιούργησε ευκαιρίες. Εμείς ήμασταν αυτοί που δημιουργήσαμε ευκαιρίες και ο στόχος μας είναι να δημιουργούμε εμείς ευκαιρίες και να τις μετατρέπουμε σε γκολ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και το δείχνουμε τόσο στην Super League όσο και σήμερα το δείξαμε στο ευρωπαϊκό μάτς με την AZ. Μια τελευταία ερώτηση. Πόσο δύσκολο είναι το τεχνικό επιτελείο να διαχειρίζεται τα συνεχόμενα μάτς? Υπάρχει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στην αρχή απάντησε για τους ποδοσφαιριστές πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστούν αυτό το παιχνίδι και είπε ότι αν ήμουν ποδοσφαιριστής θα μου άρεσε να παίζω και σε όλα αυτά τα σημαντικά μάτς και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ως προπονητές εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Ήρθαμε εδώ, είδαμε τον αντίπαλο, μελετήσαμε τον αντίπαλο, παίξαμε αυτό το μάτς. Τώρα από αύριο θα προπονηθούμε, θα ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Θα μείνουμε εδώ, θα προπονηθούμε το πρωί και θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Μια ερώτηση που δεν ξέρω αν πρέπει να απαντήσει ή αν θέλει να απαντήσει. Την ώρα του αγώνα είχε επικοινωνία με τον κύριο Στέφενς? Όχι, δεν είχα καμία επαφή. Δεν είχα καμία επαφή με τον προπονητή. Τα ετοιμάσαμε όλα, προετοιμαστήκαμε από πριν και ήμουνα με τον Γιώργο Γεωργιάδη στον πάγκο, οπότε αυτό ήταν.